Θα ήθελα να χαιρετήσω τη δική σας παρουσία εδώ και την φιλοξενία που μας παρέχει το επιμελητήριο του πύργου σήμερα. Συγχωρείτε, Ηλίας. Επιμελητήριο που κατά τη γνώμη μου πρέπει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο όπως όλα τα επιμελητήρια, ιδιαίτερα όμως την Ηλία, η οποία αντιμετωπίζει εξαιρετικά μεγάλες προκλήσεις στον τομέα των επενδύσεων, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, που όλα αυτά απορρέουν μέσα από μεγάλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται αλλά και πρέπει να αναπτυχθούν στη συνέχεια. Από την περιφέρεια για μια σειρά ζητήματα που αφορούσαν τις επενδύσεις στο περιβάλλον, τις απαρατριώσεις, στα ζητήματα των λατομείων, στα ζητήματα της αρχαιολογίας και το καθεξής. Αυτά δεν θα γίνουν έτσι. Όπως επίσης, εγώ θεωρώ ότι τα έργα που θα ξεκινήσουν σε λίγο, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι και αυριανοί δήμαρχοι, πρέπει να δεθούν με τις τοπικές κοινωνίες για να τα φτιάξουμε ακόμα καλύτερα, να δεθούν με την απασχόληση, να ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες. Όλα αυτά είναι αναγκαία. Οι συνέργειες λοιπόν, οι συνεργασίες μεταξύ μας, η κεντρική διοίκηση, η περιφερειακή διοίκηση, οι θεσμοί να λειτουργήσουν όλα στη λογική που είπαμε. Και τρίτον, οι υποδομές προχωράνε και προχωράνε με τρόπο γρήγορο. Θα βλέπετε όλοι σας πώς κινείται η εξέλιξη στο έργο της Ολυμπίας Οδού. Θα δείτε, βλέπετε όλοι, υποθέτω όσοι ταξιδεύουν προς τα Γιάννενα, ότι από το Αντίριο και μετά έχουν ανοίξει παντού εργοτάξια. Θέλω να πω ότι ήταν μια δύσκολη μάχη στο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, διότι ξεχωρίσαμε, όπως είδατε, το έργο από την υπόλοιπη παρακόρηση. Είχαμε και έχουμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έλεγα την υποστήριξη μάλλον, για να είμαι πιο σαφής. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος. Είχαμε τη στήριξη της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι οποίοι με όλες τις αποφάσεις που πήρανε, επαναλαμβάνω, βοήθησαν καθοριστικά στο να λυθούν μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα που θα πήγαιναν πολύ πίσω το έργο. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρωθυπουργό, να ευχαριστήσουμε όλοι τον Πρωθυπουργό, γιατί με εντολή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού έγινε αυτή η υπόθεση, όλη υλοποιείται, ο κ. Σαμαρά και την κυβέρνηση, που με απόλυτη και ευθεία απόφαση και εντολή που πήρα εγώ ως υπουργός, προχωρήσαμε και προχωράμε στην κατασκευή του δρόμου. Αυτά για να είμαστε πλήρεις ό,τι αφορά την ιστορική εξέλιξη, την πρόσφατη ιστορική εξέλιξη του έργου. Θέλω επαναλαμβάνω να ευχαριστήσω όλους, από τους πιο γκρινιάριδες όπως ήταν ο Κουτσούπος, μέχρι το πιο ενθαρρυντικό που ήταν ο Κώστας Τζαβάρας, και μέσα από διαρκές πιέσεις, όπως ήταν ο φίλος μου Γιώργος Κουντογιάννης και η υπόλοιπη συντράφος ο κ. Μαρίνος και η κυρία Γκυρονοπούλου. Όμως, τελικώς, έχουμε ένα